Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα επιγράφεται μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων γάμα και άλλες διατάξεις. Νομίζω όμως ότι θα ήταν πιο σωστό να έχει γραφεί, όπως έχει γραφεί στον τύπο, ότι το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα είναι το νομοσχέδιο που θέλει να βάλει τέλος στην ντροπή ή ακριβέστερα στις ντροπές. Γιατί οι ντροπές είναι πολλές. Φυλακές, όπου όσες τις ξέρουμε και όσοι τις ξέρουμε και πολλοί από εμάς έχουμε επισκεφτεί συνεχώς, είναι φυλακές που σακατεύουν αναπήρους, που κάνουν τους αρρώστους πιο άρρωστους, που καθυλώνουν τους τοξικοεξαρτημένους και που στιγματίζουν για πάντα τις ζωές των μικρών παιδιών, των νέων παιδιών. Είναι φυλακές όπου υπάρχουν υπερήλικες. Υπερήλικες που έχουν ξεχάσει, έχω συναντήσει υπερήλικα πάνω από 92 χρονών, με άνοια που έχει ξεχάσει το λόγο που είναι μέσα στη φυλακή. Φυλακές που φιλοξενούν σε εισαγωγικά αλλοδαπούς μετανάστες που έχουν εκτίσει την ποινή τους, που έχει τελειώσει αυτό και επειδή δεν μπορούν να απελαθούν, παραμένουν εκεί και ως και 18 μήνες. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο, ουσιαστικά που μπαίνει σήμερα, αποτελεί μια ανάσα. Αποτελεί μια ανάσα ανθρωπιάς, ανάσα δικαίου και εξορθολογισμού. Και όπως μας είπαν και όλοι οι φορείς, αυτή η αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού με τους όρους που μπαίνει είναι απολύτως απαραίτητη για να στηθεί οποιαδήποτε παραπέρα δομική παρέμβαση στο σοφρονιστικό σύστημα η οποία εξετάζεται και η οποία προχωράει και η οποία αποτελεί δέσμευση του Υπουργείου. Και θα έλεγα ότι για μας αποτελεί μεγάλη ανακούφιση. Γιατί έχουμε δει, όπως έχει πει ο συνάδελφος κύριος Ζαχαριάς, που πολλές φορές πηγαίνω μαζί τους επισκέψεις, ότι οι άνθρωποι βασανίζονται. Υπάρχει βασανισμός. Με κάθε τρόπο. Αυτή η κατάσταση προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Και γι' αυτό, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, έχουμε καταδικαστεί επανειλημμένα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά στα 2 εκατομμύρια πρόστιμα, τα οποία βέβαια θα μπορούσαμε να έχουμε αξιοποιήσει για να καλυτερεύσουν οι συνθήκες σε ελληνικές φυλακές, αντί να συνεχίζουμε να πληρώνουμε καμπάνες. Αυτό θα ήταν μια γενναία, ένας γενναίος συγχρονισμός, να ακολουθήσουμε το ευρωπαϊκό πρόταγμα, αυτό που λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού θέλουμε να ακολουθούμε την Ευρώπη στο πλαίσιο που μπαίνει όταν προασπίζεται τα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη. Αυτές τις μέρες είναι η ΣΕΠΕΤΕ που επισκέφτεται τη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των Βασανιστήριων, και συντάσσει τη νέα έκθεση. Όλες οι εκθέσεις που έχει κάνει είναι εξαιρετικά επιβαρυντικές για τη χώρα μας. Έτσι το νομοσχέδιο έρχεται εσπευσμένα για πάρα πολλούς λόγους. Για να μην χάσουμε άλλες ζωές, με αυτοκτονίες. Αυτό το νομοσχέδιο θα άφηνε έναν καρκινοπαθή με 80% αναπηρία που δεν πρόλαβε, πέθανε μέσα στη φυλακή. Το επίγον είναι οι άνθρωποι που φεύγουν. Είναι ο βασανισμός των ανθρώπων εκεί μέσα. Αυτό είναι το επίγον. Και αυτές είναι πάγιες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλου του νομικού κόσμου που συμφωνεί με αυτό, γιατί το ακούσαμε από τους φορείς. Καταργεί αυτό το νομοσχέδιο, λοιπόν, που είναι και πάγιες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και το είχαμε εξαγγείλει, τις φυλακές τύπου ΓΑΜΑ, που ουσιαστικά είναι φυλακές εξόντωσης των ανθρώπων, περιστολής των δικαιωμάτων, καμία σχέση με το σοφρονισμό και καμία σχέση ουσιαστικά με την ασφάλεια. Όπως έχει βρεθεί στην ευρωπαϊκή εμπειρία, αυτές οι φυλακές αυξάνουν τις υποτροπές, αυξάνουν τη βία μεταξύ κρατουμένων και μεταξύ σοφρονιστικών υπαλλήλων και κρατουμένων, αυξάνουν τη διαπλοκή, τη διαφθορά και το έγκλημα.
Περιορίζει ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό την κράτηση ανηλίκων και την αντικαθιστά με αναμορφωτικά και εκπαιδευτικά μέτρα. Για μας είναι πάρα πολύ κέριο αυτό το ζήτημα, διότι δεν στιγματίζουμε τον ανήλικα. Αντίθετα, σαν πολιτεία, συνδράμουμε ώστε να μπορεί να στηριχθεί και να αναμορφωθεί με παιδαγωγικό και παιδαγωγική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε κατάλληλες δομές που το νομοσχέδιο προβλέπει και την ίδρυσή τους. Και δεν μπορούμε να τους αφήνουμε τους ανηλίκους μέσα σε αυτές τις συνθήκες μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι δομές και αναγνωρίζουμε το ότι πρέπει αυτές οι δομές να γίνουν άμεσα. Ευνοεί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις την απόλυση ευάλωτων ομάδων όπως υπερηλίκων, ασθενών, ανθρώπους με αναπηρία, που η κράτησή τους επιδεινώνει την υγεία τους. Όσοι έχουμε επισκεφτεί το νοσοκομείο φυλακών, ένα νοσοκομείο που έχει οδηγήσει σε αυτοκτονίες και αυτοτραυματισμούς, που έχει υποδομή για 70 άτομα και είναι πάνω από 200 αυτά που είναι εκεί μέσα, με ελάχιστο προσωπικό, θα έχει φρίξει με τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι εκεί, θα έχει ντραπεί. Το ίδιο και το ψυχιατρίο. Εγώ όταν μπήκα στο ψυχιατρίο των φυλακών, νομίζω ότι μου πήρε πάρα πολύ καιρός να συνέλθω, διότι όσο πιο βεβαρημένοι ήταν οι ασθενείς στο ψυχιατρίο, τόσο πιο στιβαγμένοι σε αδιανόητα κελιά, παρατημένοι, χωρίς να σηκώνονται με τα ψυχοφάρμακα, εγκαταλελειμμένοι από τη μοίρα, χωρίς ψυχίατρο μόνιμο, που η ντροπή είναι το λιγότερο που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας. Επίσης δεν έχουμε ψυχιατρίο και νοσοκομείο για γυναίκες. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Θα μείνουν εκεί μέσα μέχρι να δημιουργηθούν νέες δομές? Και την παραλάβαμε αυτή την κατάσταση. Καθορίζει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την υφόρον απόλυση κρατουμένων και για την άμεση αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού. Αυτή είναι μια πάγια τακτική που κάνουν πολλές κυβερνήσεις και έχει γίνει και στο παρελθόν πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 979 ισοβήτες. Ένα δηλαδή στους 12 κρατούμενους είναι ισοβήτης. Έχουμε ρεκόρ για την Ευρώπη. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό ισοβητών σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα γίνει άπαξ. Είναι μία πρακτική που γίνεται. Προβλέπει ρυθμίσεις για την ευνοϊκότερη εφαρμογή του νόμου που ψηφίσαμε σε αυτή τη Βουλή, του λεγόμενου νόμου Ρουπακιώτη, που προάγει τη θεραπεία, προκρίνει τη θεραπεία και την απεξάρτηση των ανθρώπων που είναι τοξικοεξαρτημένοι, αντί τον στιγματισμό τους, το να παραμείνουν μέσα και να καταστραφούν. Επειδή έχουμε επαφές με τον ΚΕΘΕΑ, με το ΟΚΑΝΑ και με άλλες κοινότητες, οι ιστορίες των ανθρώπων που αν έμεναν χωρίς στήριξη μέσα στις φυλακές θα είχαν καταστραφεί, ενώ με τη στήριξη που πήραν από αυτά τα προγράμματα αλλάξανε, ανθίσανε, είναι συγκλονιστικές για κάθε άνθρωπο που έχει αυτή τη δυνατότητα να σωθεί. Το νομοσχέδιο λοιπόν δίνει κίνητρα στους κρατούμενους για απεξάρτηση έξω από τη φυλακή. Η αποφυλάκηση γίνεται αφού έχει συμπληρωθεί η πρώτη φάση του προγράμματος μέσα στη φυλακή. Όπως είπα και πριν, αποφυλακίζει φιλοξενούμενους υπό απέλαση αλλοδαπούς, 500 περίπου ανθρώπους που έχουν εκτίσει την ποινή τους και που συνεχίζουν να κρατούνται, γιατί δεν μπορούν να απελαθούν. Το νομοσχέδιο υποχρεώνει τις αρχές να προετοιμάσουν την απέλαση έγκαιρα ή να διαπιστώσουν ότι είναι ανέφικτη. Δεν μπορούμε να τους κρατάμε αν η απέλαση είναι ανέφικτη. Τι να κάνουμε, έχουν τελειώσει την ποινή τους. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε και άλλη ποινή πάνω στην ποινή. Είναι λοιπόν μια δέσμη διατάξεων με πνεύμα ανθρωπισμού και δικαίου, η οποία συμπληρώνεται με τις τροπολογίες που έχει καταθέσει και το Υπουργείο και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα αναφέρω πολύ περιληπτικά γιατί θα αναπτυχθούμε κατά άρθρων. Είναι ο κατοίκον περιορισμός κράτησης συγγενών κατά τη διάρκεια της προδικασίας, συγγενών μέχρι και δεύτερου βαθμού, για πράξεις που τελέστηκαν στην εκπλήρωση του ηθικοκοινωνικού συγγενικού καθήκοντος. Με απλά λόγια, ο νόμος λαμβάνει υπόψη τις συνηθισιακές επιταγές αλλά και την κοινή λογική. Κατανοεί δηλαδή, χωρίς όμως να απαλλάσσει,
κατανοεί ότι μια μάνα, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να καταδώσει το παιδί της. Συγχρόνως καταθέσαμε δύο ακόμα τροπολογίες και μια σειρά άλλων, αλλά θα πω τις δύο πιο επίμαχες. Η μία αφορά την κατάργηση του νομικού τερατουργήματος, για το οποίο είχαν συμφωνήσει όλος ο δημοκρατικός κόσμος και ο νομικός κόσμος την περίοδο εκείνη, 64 τον περίφημο κουκουλονόμο, 64 νομικοί σύλλογοι, η Ένωση Ελλήνικων Ποινικολόγων, ο Μανολεδάκης, όλοι είχαν γράψει τότε εναντίον. Επέσχυντο. Δεν βοήθησε σε τίποτα. Ποινικοποίησε την πολιτική. Επίσης, προτείνουμε να αλλάξει ο τρόπος λήψης DNA με τρόπο που να εναρμονίζεται με το Σύνταγμα, τις διεθνείς συμβάσεις και την αρχή προστασίας και τις συστάσεις που μας δίνει η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις μέρες που προηγήθηκαν σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το πλαίσιο για το νομοσχέδιο, παρακολουθήσαμε από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και καναλιών, αρκετών καναλιών, μια ολομέτωπη επίθεση. Κραυγές ανομίας, τρομοϊστερία, διαστρέβλωση. Τα κανάλια και η Νέα Δημοκρατία έχουν μετατράπηκαν και μετατρέπονται στους καλύτερους διαφημιστές των γνωστών αγνώστων, ενάντια στους οποίους διαρριγνύουν τα ημάτια τους. Προβάλλουν το παραμικρό, ασήμαντο ή σημαντικότερο επεισόδιο σαν να το λακταράνε. Από τα επεισόδια από τη Μεγάλη Τρίτη παίζουν 3 και 4 μέρες κονσέρβα, τα ίδια και τα ίδια. Και εγώ θα αναρωτιόμουν, ποιος πρημοδοτεί πραγματικά την ανομία? Ποιος δημιουργεί αυτή την αίσθηση ότι κεγόμαστε, χανόμαστε? Είναι μια εκστρατεία τρόμου, θλιβερή και εξοργιστική. Γιατί ακριβώς έρχεται και καλύπτει τη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο που αφορά τους πιο ανήμπορους και τους πιο αδύνατους. Και αυτή η βαρβαρότητα δεν αξίζει και δεν αναλογεί σε κανένα. Και θα ήθελα και το ποτάμι και το Πασόκ να μην συμπορεύονται με αυτή την τρομολαγνία. Πραγματικά να έχουν μια διαφορετική στάση σε αυτό το θέμα. Γιατί είναι μια πολιτική προπαγάνδα τρόμου και δημαγωγίας και καταστροφολογίας, ακροδεξιά τακτική του κυρίου Σαμαρά, που ιτήθηκε στις εκλογές, δεν πάει μπροστά. Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική έτσι μόνο. Και να επικεντρωθεί η συζήτηση σε αυτό το νομοσχέδιο, για το οποίο όλοι έχουμε μεγάλες ευθύνες. Όμως και κυρίως βέβαια οι κυβερνήσεις που παραλάβαμε, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για τις συνθήκες τις οποίες παραλαμβάνουμε τώρα και που όλοι πρέπει να βάλουμε ένα χέρι να αλλάξουν. Όμως συγχρόνως την προηγούμενη εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα, ακούσαμε και τους φορείς, τους επιστημονικούς φορείς, εκπροσώπους ενώσεων δικαστών, εισαγγελέων, σοφρονιστικών υπαλλήλων, οργανώσεων δικαιωμάτων, τους συνηγόρους του πολίτη και του παιδιού, και η συντριπτική τους πλειοψηφία, 13-14, στάθηκαν με σαφήνεια υπέρ του νομοσχεδίου. Σταχυολογώ. Η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων λέει: «Το νομοσχέδιο αποτελεί επανάληψη προηγούμενων αντίστοιχων ρυθμίσεων». Θα μου δώσετε άλλα 2 λεπτά. Ευχαριστώ. Δεν έχει καν ολοκληρωθεί ο χρόνος σας. Αυτές οι ρυθμίσεις επιβάλλονται και λόγω του αδιαχώρητου των φυλακών, αλλά και λόγω των συνεχών καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος της Ελλάδας από το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο συνήγορος του παιδιού λέει: «Αποδεχόμαστε πολύ θετικά τα μέτρα που αφορούν τους ανηλίκους και χαιρόμαστε που οι ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων συμφωνούν». Ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ: «Ο σημερινός νόμος εξειδικεύει με πολύ ευτυχή τρόπο θέματα τα οποία ήδη προϋπήρχαν στο νόμο του 2013». Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σοφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας: «Όσοι πιστεύετε ότι το παρόν νομοσχέδιο είναι χρήσιμο, κάνετε λάθος. Δεν είναι απλά χρήσιμο, είναι εξαιρετικά απαραίτητο».
Έχουμε λοιπόν όλους αυτούς τους φορείς από διαφορετικές αφετηρίες να στηρίζουν το νομοσχέδιο. Τι είναι όλοι τούτοι, Σιριζέοι, φιλοτρομοκράτες, οπαδοί της ανομίας. Για μας και για μια ολόκληρη παράδοση φιλελεύθερων στοχαστών και αγώνων για τα δικαιώματα και την ελευθερία, το σοφρονιστικό σύστημα πρέπει να στοχεύει στη στήριξη, στο σοφρονισμό και στην επανένταξη του ανθρώπου. Και όχι στην εξόντωσή του, στη συντριβή του, στην εκδικητικότητα και στην αποκοπή του από την κοινωνία. Και αυτό δεν είναι μια προσέγγιση μόνο ανθρωπιστική. Είναι μια προσέγγιση ρεαλιστική που πραγματικά στηρίζει και προάγει την ασφάλεια. Γιατί μόνο αν κοπεί ο φαύλος κύκλος που λέει έγκλημα, τιμωρία, εξόντωση, εκδίκηση αυτού που θα βγει έξω, άρα και υποτροπή, μόνο αν σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, πραγματικά μπορεί να στηριχθεί μια άλλη προσέγγιση που θα φέρνει μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα την ασφάλεια. Άρα, όπως είπε ο Υπουργός, το νομοσχέδιο συμβάλλει στην ασφάλεια και στον ανθρωπισμό. Και τα δύο συνυπάρχουν. Και το ένα στηρίζει το άλλο. Και πρέπει να επιλέξουμε πώς στεκόμαστε σε αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να επιλέξουμε πού η τιμωρία και η εξόντωση έφεραν πραγματικά αποτελέσματα. Και θα κλείσω με μια εικόνα που το έχω ξαναπεί. Για μένα είναι συγκλονιστική. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Τη Μεγάλη Πέμπτη, στις φυλακές της Ρεμπίμπια, της Ρώμης, ο Πάπας Φραγκίσκος, συντελεπτή του νηπτήρος, έπλυνε και φίλησε τα πόδια 12 κρατουμένων. Σκεφτείτε το. Είναι ένας άνθρωπος που έχει τόση εξουσία και πώς τη χρησιμοποιεί και πώς την αξιοποιεί και τι μήνυμα δίνει και τι προοπτική δίνει για μια κοινωνία. Μια προοπτική ανθρωπιάς και συγχώρεσης. Έχουμε όλες και όλη την ευθύνη τι μήνυμα θα δώσουμε και τι δομές θα βάλουμε για ποια κοινωνία ονειρευόμαστε. Αυτήν ή θα δώσουμε μήνυμα μνησικακίας, βίας και εξόντωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.